Πάμε στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευτυχώς εσείς, κύριε Γεωργαντά, έχετε να κάνετε τόση πολλή δουλειά στο Υπουργείο σας και αποτελεσματική δουλειά εκ του αποτελέσματος και δεν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα. Είναι όμως δυσάρεστο να βλέπουμε ότι συμβαίνουν και νόμιζα ότι αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Είναι ντροπή, ναι. Είναι ξεπεσμός απίστευτος. Απίστευτος ξεπεσμός. Δεν νομίζω ότι κερδίζει αυτή... αυτά, χάνει σίγουρα. Καλά το είπε ο Μπίστης. Χορηγή σας είναι. Αυτή κάθε μέρα, όλοι αυτοί τύπου... Πολλά και ανυφαντή κάθε μέρα μπορούν να γράφουν για σας, κύριε, αυτές τις ανοησίες. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ο κόσμος άλλα περιμένει να δει από εμάς. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα... έχει πεδίο δόξη λαμπρό για όλους μας. Να δούμε τι περιμένει ο κόσμος από εσάς και τι πρέπει να περιμένουμε όλοι μας από εσάς, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, πρώτον, αυτή τη στιγμή στη Βουλή έχουμε την συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά και το κτηματολόγιο, αλλά και τον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτου για να μπορούν να γίνονται πιο εύκολα οι μεταβιβάσεις. Σήμερα είναι η τελευταία συζήτηση στην Επιτροπή και την Πέμπτη θα εισαχθεί για συζήτηση στην Ολομέλεια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να προσπαθήσει να τακτοποιήσει εκκρεμότητες του παρελθόντος, να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα επιταχύνουν τη διαδικασία του κτηματολογίου. Αυτά για το κτηματολόγιο. Περιμέναμε τον ιατρικό φάκελο που μας είχατε πει θα έρθει και σε εφαρμογή κλπ. Αυτό πότε? Με τον ιατρικό φάκελο σε πολύ λίγες μέρες θα έχετε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν. Ναι. Αλλά να... υποθέτουμε από τον Αύγουστο θα προωθηθεί. Γιατί. Η πρώτη του φάση θα είναι έτοιμη πιο σύντομα, αλλά ουσιαστικά από το, δηλαδή θα είναι μάλλον σύντομα έτοιμη. Από το φθινόπωρο όμως θα έχουμε τα βήματα τα επόμενα, γιατί έχει αρκετά βήματα. Το πρώτο βήμα όμως, μάλιστα, που θέλει και το πρόβλημα, ναι, είναι ότι θα έχουμε αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην άλλη αγοράτηση, δηλαδή τα παραπεπτικά. Το ΙΔΙΚΑ δηλαδή που λέμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Η ΙΔΙΚΑ την οποία την έχουμε στην αρμοδιότητα με τον Υπουργό. Και οι ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες με τελευταίο νόμο έχουν προσθεθεί τα στοιχεία τα οποία μπορεί να δίνει η άλλη σταγογράφηση. Αυτά τα τρία, παραπεπτικά, σταγογραφήσεις και ιατρικές βεβαιώσεις, θα βρίσκονται σε απόλυτη στη δυνατότητα να τα κατέχει ο καθένας από εμάς. Και να σε λίγες μέρες αυτό μας είπατε οι ανακοινώσεις. Άρα εκεί τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου. Ωραία, πριν πάμε σε διακοπές. Θα τον έχουμε μαζί μας στον ιατρικό φάκελο, στο κινητό. Λοιπόν, πάμε και στα της πανδημίας. Τώρα, ανοίγουν και οι μικρότερες ηλικίες πότε? 30 Ιουλίου, μάλιστα, ανοίγουν και η τελευταία ηλικία η οποία έχει επιτραπεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Αυτό είναι για τις ηλικίες 12 έως 15 ετών. Ήδη από τον Μάιο, να πούμε λίγο κάτι πάνω σε αυτό, για να ήδη από τον Μάιο υπήρχε έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer και τις τελευταίες μέρες υπάρχει πλέον έγκριση και για το εμβόλιο της Moderna για τις ηλικίες αυτές. Μάλιστα. Είχαμε πριν από λίγο και την καθηγήτρια, την κυρία Μαρίλιο από το Ισραήλ. Ήδη εκεί πέρα άρχισαν την τρίτη δόση σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις στα νοσοκομεία. Εδώ είστε έτοιμοι για το τρίτο εμβόλιο που όπως φαίνεται έρχεται και μάλιστα δεν θα αργήσει και πολύ. Είδαμε σήμερα και το συνάδελφό σας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, δεύτερη δόση έκανε 20 Ιανουαρίου, νόσησε. Βέβαια είναι σπίτι του. Είναι καλά, τον βοήθησε το εμβόλιο, αλλά η τρίτη δόση μήπως είναι πολύ κοντά? Κοιτάξτε, όπως είπε και η κυρία Θεοδωρίδου, χθες την ενημέρωση την οποία έκανε, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δοθούν οι κατευθύνσεις στο επόμενο διάστημα. Είναι κάτι που οι επιστήμονες από την αρχή έλεγαν ότι είναι μάλλον αναπόφευκτο να συμβεί. Βεβαίως υπάρχει ένας διαχωρισμός, όπως τουλάχιστον η κυρία Θεοδωρή το είπε, τουλάχιστον ως πρώτη προσέγγιση, σε σχέση με αυτούς τους οποίους θα είναι αναγκαίο. Και αυτό έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε παθείς ομάδες ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Θα σας περιμένουμε το επόμενο διάστημα οι επιστήμονες να ξεκαθαρίσουν ακριβώς σε ποιες κατηγορίες του πληθυσμού ή και σε όλες, δεν ξέρω τι θα πούνε, υπάρχει η αναγκαιότητα αυτή. Υπουργέ, στο Freedom Pass πόσα παιδιά έχουν μπει μέχρι τώρα? Αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν γίνει γύρω στις 210.000 αιτήσεις και μάλιστα, έχουν ενεργοποιηθεί περίπου 190.000 από τις αιτήσεις που γίναν. Δηλαδή είναι στην διάθεση των νέων αυτών
συμπολιτών μας η χρησιμοποίηση του ποσού των 150 ευρώ σε 190.000 από τις 210. Συνολικά, ναι, οι δικαιούχοι, δηλαδή, ναι, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, ναι, από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα, είναι περίπου 275.000. Άρα γιατί δεν κάνουν τις κινήσεις οι υπόλοιποι 100.000. Κάποιοι μπορεί να λείπουν, κάποιοι μπορεί να το ενεργοποιήσουν. Πάνω μέσα σε πολύ λίγες μέρες έγινε ενεργοποίηση των 200.000. Μάλιστα. Ακούσαμε χθες την... Συνεχίζεται το ενδιαφέρον σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή με τι συχνότητα? Κοιτάξτε λίγο, μπορεί να έχουμε 5.000 την ημέρα, 10.000 την ημέρα εγγραφές. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή πρόχειρος. Πάντως από τις 28 Ιουνίου που ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη αυτή απόφαση της κυβέρνησης, ναι, μέχρι πριν από μια εβδομάδα περίπου που έχω πρόχειρα τα νούμερα, ήταν περίπου 400.000 στις πολίτες μας όλων των ηλικιών οι οποίοι είχαν κλείσει το ραντεβού για το εμβόλιο. Και... Η μισή από αυτούς ήταν ηλικίες από 18 έως 35, η μισή. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν 18 με 24, αλλά υπήρξε μια πολύ έντονη κινητικότητα, η οποία σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι μας ότι είναι λίγο δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Αν προσπαθούμε να κρατήσουμε έναν ικανοποιητικό ρυθμό, ακριβώς επειδή κάποιοι λείπουν από το σημείο στο οποίο διαμένουν σε άλλες κατοικίες, αλλά νομίζω ότι ο ρυθμός παραμένει ικανοποιητικός. Ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Άκουσα χθες τον κύριο Θεμιστοκλέου στην ενημέρωση να λέει ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε κάμψη της εμβολιαστικής προσπάθειας. Και μπήκα στα στοιχεία του gov.gr, χθες είχαμε μόλις 17.000 νέους εμβολιασμούς, δηλαδή αυτούς που εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση. Και το ρεπορτάζ μου λέει ότι στην κυβέρνηση θα ήταν ικανοποιημένοι, μάλλον θα αισθάνονταν μια ασφάλεια όταν η ημερήσει νέοι εμβολιασμοί ήταν πάνω από 30-35.000. Βλέπω ότι χθες ήταν μόλις 17. Και ακούω και τον κύριο Θεμιστοκλέος να λέει ότι θα έχουμε πτώση της εμβολιαστικής προσπάθειας τις επόμενες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Κοιτάξτε λίγο, το 30.000 που αναφέρετε είναι ο μέσος όρος τον οποίο θα θέλαμε να έχουμε, ο ημερήσιος όρος. Ο ημερήσιος, ναι. Ναι, μπορεί κάποια στιγμή να είναι 17.150, όπως λέτε, χθες. Μπορεί κάποια άλλη μέρα να είναι 40.000, το οποίο υπήρχε και ευελπιστούμε ότι θα είναι μετά το 15 Αύγουστο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι στην Ελλάδα υπάρχει ιδιαιτερότητα αυτές τις επόμενες τρεις εβδομάδες να φεύγουν πολλοί για διακοπές. Βεβαίως, εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να φύγουν για διακοπές εμβολιασμένοι. Ναι, αλλά είχατε πει ότι ακόμα και στις διακοπές πια μπορεί ο καθένας να κάνει το εμβόλιο του στις διακοπές. Γιατί δεν χρειάζεται προγραμματισμός. Δηλαδή, αποφασίζεις το πρωί και το κάνεις το μεσημέρι, έτσι δεν είναι? Απολύτως σωστό είναι αυτό που λέτε και το αποφασίζει την ίδια μέρα και μπορεί να το κάνεις και οπουδήποτε θέλεις να το κάνεις. Αυτό. Υπάρχει και θεσιμότητα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά τη δεύτερη δόση, Υπουργέ, τη δεύτερη δόση. Τη δεύτερη δόση είναι εκεί που μένεις. Μπορεί να το αλλάξεις. Να κάνεις Μόλις ολοκληρώσεις την πρώτη δόση, ναι, στη συνέχεια μπαίνεις και αλλάζεις το σημείο που θέλεις να κάνεις τη δεύτερη. Είναι πολύ δηλαδή, είμαι εγώ διακοπές, ας πούμε, στην Πάρο, επιλέγω να κάνω την πρώτη δόση και μετά τη δεύτερη δόση τη βάζω στην Αθήνα που θα έχω γυρίσει. Σωστά. Όπως το λέτε, είναι σωστό να το λέμε και ευχαριστώ που το λέτε για να καταλάβει ένας κόσμος που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην προχωράει στο ραντεβού γιατί ακριβώς προγραμματίζει ότι μετά από 15 μέρες που θα βρίσκεται, θέλει να είναι κοντά στο σπίτι του. Ότι μπορεί πραγματικά να κάνει το εμβόλιο σε όποιο σημείο βρίσκεται τη δεύτερη δόση του και την πρώτη. Και δεν είναι απαραίτητο την επόμενη μέρα, γιατί του τυχαίνει κάτι ξαφνικό και φεύγει, ας πούμε. Ξέρετε τι συμβαίνει, κυρία Κοράη, αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να βρεθεί έξω από ένα εμβολιαστικό κέντρο, να μπει στο σύστημα και αν δει ότι υπάρχει διαθεσιμότητα, να πάει μετά από μία ώρα σε εκείνο το εμβολιαστικό κέντρο και να κάνει το εμβόλιο. Παλιά το σύστημα σέβαζε την επόμενη μέρα παλιά. Την ίδια μέρα. Μάλιστα. Άρα όσοι φεύγουν διακοπές. Και ας έχουν κλείσει ραντεβού, ας πούμε, πάλι στην Αθήνα, αλλά τους έχει τύχει κάτι. Όχι, άλλο λέει. Λέει τώρα ο Υπουργός για αυτούς που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν το εμβόλιο και το αφήνουν για το Σεπτέμβριο. Εγώ λέω για τη δεύτερη δόση που είναι επίμαχη. Δηλαδή, κάποιος δεν είχε ένα σκοπό να, π.χ. να φύγει διακοπές ή να είναι σε άλλη περίοδο. Και η δεύτερη δόση του τυχαίνει ενώ είναι σε διακοπές. Τι κάνει αυτή την περίπτωση, πάλι μπορεί. Βρίσκεται διακοπές και πρέπει να το λέμε συνέχεια για να μην διστάζει ο κόσμος. Αυτό μπορεί. Αλλά εγώ άλλο λέω. Εγώ είπα για αυτούς που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει, διότι λένε θα πάω διακοπές τώρα, άστο από το Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Ο κύριος λοιπόν Γιωργαντάς λέει ότι μπορεί να κάνει την πρώτη δόση στις διακοπές σου, εκεί που θα είσαι, και τη δεύτερη
στο χώρο, στην πόλη κατοικία σου, όταν εκεί που θα επιστρέψει. Άρα οι διακοπές δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Αυτό είναι. Λέτε. Πριν από ένα μήνα, που ίσως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τη ημερήσια του ουσιαστικά του μερίσου προγραμματισμού ή τη επόμενη μέρα, μπορεί κάποιοι να το βλέπουν ανασταλτικά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κανένα δύο εβδομάδες περίπου, υπάρχει η δυνατότητα του πολύ άμεσου εμβολιασμού σε όποιες φορές επιθυμεί ο καθένας. Τώρα, άλλο ενδιαφέρον ερώτημα. Η κυβέρνηση έδωσε, ενδιαφέρουσα η απάντηση που θα δώσετε. Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα σε φαρμακοποιούς και γιατρούς να κάνουν τα εμβόλια και να έχουν και μία αμοιβή. Αυτό, από αυτό, τι ανταπόκριση υπήρξε μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, όπως βλέπετε... Δηλαδή πιάνει ή αυτός ο οποίος δεν έχει πιστεί, κύριε Υπουργέ, δύσκολα πείθεται, ακόμη και αν του το ξαναπεί ο φαρμακοποιός και ο γιατρός? Τι νούμερα έχουμε σε αυτά τα δύο? Νούμερα δεν έχουμε, θα έχουμε σε λίγες μέρες, δεν έχω χρωματικά για να σας δώσω, αλλά τι παρατηρούμε? Οι στοχευμένες παρεμβάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, είτε από μέλη των τοπικών δημοτικών αυτοδιοικήσεων, τα οποία έχουν μπει με έναν ενεργό τρόπο σε αυτή τη διαδικασία, είτε από τον προσωπικό γιατρό ή το φαρμακοποιό του καθενός, καταλαβαίνετε ότι έχουν ιδιαίτερη προσθέμενη αξία στο να μεταπίσουν κάποιον ή μάλλον να άρουν τις όποιες αντιρρήσεις είχε κάποιος. Γιατί μερικοί που είναι αρνητικοί είναι τελείως αρνητικοί. Εκεί νομίζω ότι ευτυχώς είναι λίγοι αυτοί, κανένας λόγος δεν μπορεί να του αλλάξει τη γνώμη. Αλλά σε πολλούς άλλους ανθρώπους, μια σωστή ενημέρωση από κάποιον άνθρωπο που είναι κοντά του, σωστά, που είναι επιστήμονας και πλέον εμπιστοσύνη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη ξεκίνησαν τώρα, έχουμε και τους κατοίκων εμβολιασμούς, όπως ξέρετε. Εμβολιάστηκαν οι πρώτοι 400 στα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή μικρό νούμερο τώρα. Είναι μικρό. 10 μέρες μιλάμε για 400 άτομα τώρα, Υπουργέ. 10 μέρες λέμε. Ζήτησαν, θα εμβολιαστούν όλες τις λίγες μέρες. Θα προστίθονται συνεχώς. Ξέρετε, είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν και προβλήματα υγείας και θέλουν την κατάλληλη στιγμή για να γίνει ίσως ο εμβολιασμός τους, γιατί μπορεί να είναι πάνω στην κατάλληλη η σωματική κατάσταση για να το κάνουμε. Αλλά αυτές οι στοχευμένες δράσεις που γίνονται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ήδη έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Και γενικότερα, εμείς θα δώσουμε τη δυνατότητα πραγματικά σε οποιονδήποτε, όχι μόνο να μετακινηθεί να πάει σε εμβολιαστικό κέντρο, αλλά σε απομακρυσμένες περιοχές με τα κινητά συνεργεία θα δώσουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν την ίδια μέρα. Στις πλάσεις θα μπουν. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, περίμενε να μας πει ο Υπουργός τι έξω από την πλάση. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όποιος σχεδιασμός. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που δίνουμε μέσα αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά επαρκείς. Ναι. Μπορεί. Από τη στιγμή που γίνεται αυθημερών και όπου και να είσαι, εντάξει, είπαμε. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Θα είστε εδώ ή θα πάτε διακοπές? Έκλεισε. Είμαστε εδώ για την ψήφιση του νομοσχεδίου και όχι μόνο. Κάποια στιγμή, όταν θα πάρετε και εσείς μια ανάσα. Να πάτε και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.